Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Η Λένα Ζευγαρά που επιστρέφει μετά από 1,5 χρόνο στο Τόκιο μίλησε στην Ελένη Ευσταθίου και το Μέγκα καλημέρα. Θέλω να μου πεις λίγο πώς ήταν και για σένα αυτή η περίοδος της καραντίνας. Βρήκα χρόνο να περάσω με τη Λένα, με τον εαυτό μου. Βρήκα χρόνο να περάσω με τους γονείς μου, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους που αγαπώ. Αλλάξαμε τα μαλλιά, δηλαδή τρομάξαμε να σε γνωρίσουμε. Τι έγινε? Να πω ότι πλέον το βιώνω και έξω, δηλαδή με κοιτάνε και με αναγνωρίζουν από τη φωνή και με ρωτάνε είσαι η Λένα Ζευγαρά. Λέω εγώ είμαι, μου αρέσουν οι αλλαγές, τις τολμάω. Κοίτα που με έχεις ανάγκη τώρα εσύ, κάρμα το λένε κι εγώ δικαιώσει. Έχεις και νέο τραγούδι, λέγεται Κάρμα. Εσύ πιστεύεις στο κάρμα? Πιστεύω πάρα πολύ στο κάρμα. Αυτή η ζωή είναι πολύ δίκαια, αν και κάποιοι την θεωρούν άδικη, γιατί όταν δίνεις καλό, σου επιστρέφει το καλό, όταν δίνεις κακό, στο επιστρέφει αντίστοιχα, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Δεν θεωρώ ότι επειδή έχουμε κάποια φώτα πάνω μας, διαφέρουμε. Γιατί να καβαλήσεις καλά, δεν διαφέρεις από τους άλλους. Είσαι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Υπήρχε ποτέ περίπτωση έτσι να επέμβεις, να κάνεις μια αισθητική παρέμβαση? Κάνει μια επέμβαση εδώ πέρα, τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι νομίζω το χρωματάκι αυτό με γλυκιάνε λίγο. Η ομορφιά βγαίνει από εδώ. Όταν εδώ είσαι καλά, λάμπεις. Πάνω στη σκηνή πάντα είσαι με πιο κλειστά ρούχα. Νιώθεις σεξ με αυτά που φοράς? Για μένα το σεξ δεν είναι απαραίτητο γυμνό. Το θηλυκό μπορείς να το αισθανθείς με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ το αισθάνομαι με τα ρούχα που φοράω. Αισθάνομαι και σεξ και εκθαμβωτική. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα γιατί είμαι η Λένα.